τύπος. Τόσκας λοιπόν με δύναμη πάνω στο τείχος. Το rebound από το Σιλιγαρδάκι, δεν είναι καλό σουτ αυτό. Ζουλιώτης, πάει για γέμισμα, θα το κάνει, κεφαλιά το ζώνα. Το σουτ από τον Καραγιάννη, βάλα είναι γκολ, 0-1. Από τον Καραγιάννη, πολύ νωρίς, ανοίγει το σκόρ η Λαμία, στο 21ο λεπτό. Εκεί που η άμυνα των Τρικάλων δεν είχε αναδιοργανωθεί μετά την αρχική εκτέλεση φάουλ από τον Τόσκα, ο Παναγόπουλος προβληματισμένος. Η Λαμία πετυχαίνει τον γκολ 0-1 στο 21ο λεπτό. Από τον Αλέξανδρο Καραγιάννη που πετυχαίνει το τρίτο του φετινό γκολ. Άλλη μια φορά. Θα γίνει το γέμισμα. Μπάλα θα φύγει ασθενός από το ζώνο. Ο Καραγιάννης στο σούτ, την μπάλα έσκασε δυο φορές στο χορτάρι και στην γωνία του Χιώτη, 0-1 λοιπόν. Εδώ δεν πρόλαβε ο Λαμπακής και ο Καραγιάννης που καραδοκούσε γράφει το 0-1. Άρχισε και ο Χιώτης να πάει στη γωνία του. 0-1 λοιπόν και πάμε στον Πάτσε Λεπίδα να μας μεταφέρει τις πρώτες αντιδράσεις από αυτό το τέρμα του Καραγιάννη. Δημοτική ανάπτυξη καλμένη από βιβλίο του ποδοσφαίρου. Αυτό το γκολ με τον Δουγκάκη να ισοπαρίζει στο 42ο λεπτό. Πολύ όμορφο γκολ στο πώς αναπτύχθηκε η ομάδα των Τρικάλων, τρελά πανηγύρια στις κερκίδες, δικαιολογημένα. Γιατί έψαχναν τον γκολ, δεν είχαν βέβαια τη μεγάλη φάση. Ο Δουκάκης πετυχαίνει το τρίτο του φετινό γκολ, Στράτος Δουκάκης. Δεν έχασε την ευκαιρία, δεν την κλώτησε, μόλις του ήρθε η μπάλα στο δεξί. Εκτέλεσε το ρίζο. Ξανά, μία παλιά. Δεύτερη για να πάει στο Μουμί. Τρίτη στο Δουκάκη και με το δεξί 1-1. Κι ας ήταν αρκετός κόσμος από τη Λαμία στην άμυνα. Πολύ όμορφο γκολ, πραγματικά. Για τα Τρίκαλα και το παιχνίδι στα ίσια από το Στράτο Δουκάκη στο 41ο λεπτό. Και εμείς πάμε στον Πάτσε Λεπίδη, γιατί σίγουρα βλέπει ανακουφισμένο τον Παναγόπουλο. Δεν ξέρω τι λέει και ο Γιώργος με τη φάση αυτή. Δεν υπάρχει offside καταρχήν, έφυγε στην ευθεία, άργησε να βρει την μπάλα και όταν την βρήκε την έστειλε στην άλλη πλευρά. Η γκολ είναι φάουλ πρώτης κεφαλιάς του Κουσκουνά. Υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Κοντέον, ο οποίος είναι στο χορτάρι. Θα ακύρωσε ο διαιτητής. Για να δούμε λοιπόν. Έχει βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του αμυντικού της Λαμίας, ο Μπαλέ, ο οποίος τον παραδέχεται και τον κατεβάζει. Δεν υπάρχει γκολ λοιπόν. Το φάουλ θα εκτελεί. Να πάρουν το προβάδισμα. Ανατροπή του Στεφάνοβιτς από τον Κοντέον. Και κίτρινη κάρτα στον Εγκουέμ για διαμαρτυρία. Ο Εγκουέμ κιτρινίστηκε για τη διαμαρτυρία του και δεν δέχτηκε την απόφαση του Παναγιωτόπουλου. Αυτή είναι η φάση, τρέχει ο Στεφάνοβιτς προς την μπάλα, τη βρίσκει και ο Κοντέον με τη φορά που έχει τον ρίχνει κάτω και από άλλη μία οπτική γωνία. Δεν πήγε στην μπάλα, πήγε στον παίκτη, ανατροπή είναι. Την είχε τσιμπήσει κιόλας την μπάλα ο Σέρβος. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν στο πέναλτι που κερδίζει η ομάδα των Τρικάλων. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κουσκουνάς, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, θα εκτελέσει. Ο Κουσκουνάς που έχει ευστοχίσει πάλι από τη γραμμή. Κουσκουνάς και Ρίζος περιμένουν το σφύριγμα του Παναγιωτόπουλου.
αδύναμη εκτέλεση από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και μένει το 1-1. Χρυσή εκτέλεση, τα πανηγύρια του Γιάννη Ζαλαόρα, του προπονητή τερματοφυλάκων. Εδώ φάνηκε η κλάση και η εμπειρία του Ρίζου, που είπε όχι στον Κουσκουνά. Μένει το 1-1. Ο Τσαμούρης θα διώξει. Το τρίτο κόρνερ στην σεζόν, το τρίτο πέναλτι σεζόν για τον Κουσκουνά, έμελε να είναι καθοριστικό, γιατί ήταν άστοχα εκτελεσμένο. Οδεκά στη δεύτερη κίνηση για τον Παναγόπουλο, που ετοιμάζει και τρίτη γρήγορη αλλαγή. Με το 3 ο Νιάρος θα πανεί σε πολύ λίγο σε κάνει θέση, θα περάσει δύο μαζεμένες αλλαγές στα τελευταία λεπτά προς δευτερόλεπτα του παιχνιδιού από το τεχνικό των γηπεδούχων, και ενώ περιμένουμε να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Η απόκριση μπορεί να υπολογίζεται ως βαθμός για τη Λαμία.